6/6/2019, αποστολή φωτός 155, η αξιολόγηση. Είμαστε και οι 12 μαζί με τον κύριό μας πάνω στα σύννεφα της συνάντησής μας. Νιώθω ότι από εκεί, από αυτό το πόστο, θα μας δίνονται οδηγίες για τη συνέχιση του έργου επί της γης. Ακούω τον Κύριο να μας μιλά με αγάπη. Αγαπημένοι μου μαθητές, εσείς, μία κούφτα άνθρωποι και εγώ, είχαμε ξεκινήσει κάτω την ουράνια αποστολή του Πατρός, να δίνουμε καθοδήγηση σε όσα περισσότερα πλάσματα γινόταν, να διαδώσουμε τις αλήθειες ενός αληθινού και στοργικού Θεού. Είχαμε πολλή εργασία μπροστά μας, επίπονη και με συνθήκες βάρβαρες, καθώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε την ειδωλολατρία και τον φθόνο των αρχόντων της γης. Άρχισε αυτός ο φθόνος και φόβος με τον Ηρώδη, το ανελαίητο κυνηγητό του προς εμένα, γιατί φοβήθηκε ότι θα του πάρω την γη η βασιλεία του. Πόσο μακριά από την αλήθεια λειτουργούσε το μυαλό του. Τι χρειαζόμουν εγώ τα γήινα βασίλεια, τα πρόσκαιρα και μάταια. Ο φθόνος και ο φόβος με τα χρόνια τα τότε, μα και σε όλους τους επόμενους αιώνες, έως την συντέλεια του κόσμου, υπήρχε πάντα και θα συνεχίζει να υπάρχει. Ίσως όχι σε τόσο έντονη μορφή, μα πονάει πολλούς η αλήθεια της πίστης. Βουτυγμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε αιρέσεις, δόγματα, πλάνες. Πόσο απέχουν και όλα αυτά από εμένα. Έτσι φωτός μακριά μου είναι. Σας καλώ λοιπόν ξανά, αγαπημένοι μου, την ίδια μάχη να δώσουμε για πολλωστή φορά. Όμως σας υπόσχομαι ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία. Μετά από αυτούς τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, επιτέλους θα κυβερνήσει η ειρήνη και η αγάπη πάνω στα πλάσματά μας. Δυστυχώς, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, όχι σε όλα τα πλάσματά μας. Μερικές είναι αμετανόητες και ορκισμένες ψυχές του πατέρα του σκότους. Είναι η εχθρή του Πατρός και δική μου από αρχής του κόσμου έως το τελευταίο λεπτό.